Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε αυτή την πρωτοβουλία και σε λίγες μέρες θα είμαστε και στα κριτικά νησιά για το δωρεάν ίντερνετ. Δεν θα ήθελα εγώ να κουράσω, θέλω μόνο να πω ότι η εξοικείωση και η δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών μας στο περιεχόμενο του διαδικτύου είναι κάτι για το οποίο δεν χρειάζεται να κουράσουμε για να πείσουμε ότι είναι κάτι το αυτονόητο. Νομίζω ότι εδώ πέρα ανοίγει ένας δρόμος, διότι αξιοποιούνται λεφτά από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και όχι λεφτά του φορολογουμένου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας που δούλεψαν πάρα πολύ εντατικά για να μπορούμε σήμερα αυτή την πρωτοβουλία να την παρουσιάσουμε, και τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών τον κύριο Μαγκλάρα και τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών τον κύριο Τσαμάκη, και αγαπητέ Κώστα, όλα τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας τα οποία δούλεψαν για να ενταχθεί και αυτή η πρωτοβουλία στη συνολική σας στρατηγική για τη φοιτητική μέρημνα. Αυτή η ανακοίνωση γίνεται μία μέρα μετά μιας συμβολικής μέρας που ήταν χθες, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το ποια παιδιά μπαίνουν στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Ήταν μία χρονιά περίπλοκη, όπως είναι κάθε φορά, η προετοιμασία των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση, όλα αυτά, και χθες έκλεισε ο κύκλος, ας πούμε, του 2017. Ένα από τα θέματα που ανοίγουμε από σήμερα, και έχει σημασία αυτό, και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, έχουν μεγάλη σημασία αυτά που είπε ο κύριος Παπάς, είναι ότι βάζουμε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που θα λυθεί μακροχρόνια, και αυτό είναι το θέμα της φοιτητικής μέρημνας. Ενώ υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, πολλές από αυτές δεν είναι γνωστές στην κοινωνία, αλλά και πολλές άλλες θέλουν ριζική αντιμετώπιση. Αντιμετώπιση στην κατεύθυνση της βελτίωσης. Οι πόροι, οι υλικοί πόροι που δαπανώνται για τη σύντηση, για την μεταφορά των φοιτητών με το πάσο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για το στεγαστικό επίδομα και για τα συγγράμματα, είναι ένα ποσό που αγγίζει τα 200 εκατομμύρια. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτό και πρέπει να αυξηθεί, αλλά κυρίως να ορθολογικοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο. Το δεύτερο θέμα και τελευταίο που θέλω να αναφέρω, το υπενήχθηκε ο Νίκος ο Παπάς, είναι το εξής. Το ίντερνετ δεν είναι μόνο ένα εργαλείο. Το ίντερνετ μέσα του κρύβει και αξίες. Οι νέες τεχνολογίες δεν είναι ακριβώς ουδέτερες. Και ένα από τα πράγματα που έχουν κάνει, και το παίρνουμε πάρα πολύ υπόψη για ένα νέο μέτρο που θα ανακοινώσουμε, είναι ότι έχουν μεταμορφώσει το χαρακτήρα του έντυπου λόγου. Ο έντυπος λόγος έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Άρα ζούμε σε μία περίοδο ριζικών ανακατατάξεων σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής, διότι ο επαναπροσδιορισμός του έντυπου λόγου σημαίνει επαναπροσδιορισμός του δημόσιου λόγου, επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε, επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο διαβάζουμε. Πράγματα δηλαδή που ενδιαφέρουν άμεσα τους φοιτητές και τους διδάσκοντες στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Και προς αυτή την κατεύθυνση σε λίγες μέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ένα νέο πακέτο πρωτοβουλειών.